Αμήλικτος ο κορονοϊός συνεχίζει το πέρασμά του στην Ελλάδα. Μετά το ένατο κρούσμα των 66χρονων από την Αμαλιάδα, ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού, 21 άτομα που ταξίδευαν μαζί του στο Ισραήλ βρέθηκαν θετικά στον ιό, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων στα 31. Όταν έγινε γνωστό ότι ο 66χρονος προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, 24 συνταξιδιώτες του που εντοπίστηκαν από την ιχνηλάτηση υπευλήθησαν σε εξετάσεις. 21 από αυτούς βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Είναι καλά στην υγεία τους. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην νοσοκομιακή μονάδα του Ρίο νοσηλεύονται 3 άνθρωποι. Ο ένας έχει σοβαρά συμπτώματα, οι 2 λιγότερο σοβαρά. Και άλλοι 6 σε παρακολούθηση με πολύ ήπια συμπτώματα. Είναι 9. Και οι άλλοι είναι με κατοίκον περιορισμό στα σπίτια τους. Από την ιχνηλάτηση που πραγματοποιήθηκε έχουν ήδη εντοπιστεί 400 επαφές των εκδρομέων και έχει γίνει έλεγχο σε άτομα που πληρούσαν τα επιδημιολογικά κριτήρια. Η νόσος αυξάνεται ραγδαία. Για ακόμη μια φορά ο επικεφαλής λοιμοξιολόγος του Υπουργείου Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη λήψη ατομικών μέτρων υγιεινής. Όπως λέει, είναι το πιο σημαντικό μέτρο που μπορούμε να πάρουμε για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Αφορούν τα μέτρα υγιεινής των χεριών, της κάλυψης του βήχα, της κάλυψης του φταρνίσματος, της απομόνωσής μας στο σπίτι όταν εμφανίζουμε συμπτώματα όπως ο πυρετός και ο βήχας, ώστε να μην μεταδοθεί περαιτέρω ο ιός στους συνανθρώπους μας. Η υποψία και μόνο ο ξεσπάσματος πολλών κρουσμάτων του κορονοϊού οδήγησε τις αρχές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας να λάβουν έκτακτα μέτρα. Έτσι λοιπόν διετάχθη η επίταξη στην ουσία της οφθαλμολογικής κλινικής προκειμένου να αναπτυχθούν κλίνες για ασθενείς κορονοϊού, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μπαίνει και βγαίνει στο κτίριο από συγκεκριμένη είσοδο προκειμένου να ελέγχεται. Ποια όμως είναι η διαβάθμιση της νόσου που έχει σπείρει τον πανικό σε όλο τον κόσμο? Η διαβάθμιση λοιπόν είναι ήπια δεκατική κίνηση με πυρετό και βήχα. Η διαβάθμιση είναι η πνευμονία. Η διαβάθμιση είναι η σοβαρή πνευμονία και άλλες επιπλοκές. Οι ειδικοί είναι βέβαιοι ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Προσβλέπουν ωστόσο στις υψηλές θερμοκρασίες που θα αποτρέψουν τον ιό να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Υπολογίζουμε με τα μαθηματικά μας μοντέλα και με την ελπίδα ότι ο καιρός θα παίξει ένα ρόλο στην αποφυγή της περαιτέρω διασποράς, ότι μπορεί να φτάσουμε το 10, το 15% του πληθυσμού. Μπορεί να είναι και πολύ λιγότερο, να είναι το 5% αυτή την περίοδο και να αυξηθεί παραπάνω την επόμενη χρονιά, το χειμώνα που ευνοεί τη μετάδοση τέτοιων ιών. Για ακόμη μια φορά τονίζουν ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία με το παραμικρό. Ο άνθρωπος που ανησυχεί γιατί έχει δέκατα ή τον τρώει λίγο λαιμός του ή έχει μια καταβολή. Ναι, δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο. Την ώρα που ο κορονοϊός δρά ανεξέλεγκτα, τα νοσοκομεία λαμβάνουν όλο και περισσότερα μέτρα. Κοντέινερ θα λειτουργούν στους εξωτερικούς χώρους ως σημεία διαλογής ύποπτων κρουσμάτων. Είναι οι χώροι πρώτης υποδοχής πιθανών περιστατικών κορονοϊού. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Βρισκόμαστε μέσα στο δωμάτιο διαλογής που μόλις τοποθετήθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Εδώ θα οδηγούνται τα ύποπτα κρούσματα και από εδώ οι γιατροί θα τους λαμβάνουν το επίχρησμα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Πάντως αυτό που συστήνουν πάνω απ' όλα οι ειδικοί είναι ψυχραιμία και να κατανοήσουμε ότι η συγκεκριμένη νόσο σε ένα συντριπτικό ποσοστό συμπεριφέρεται όπως ο ιός της κοινής γρίπης.